Καθημερινά δίνουν μάχη στις επάλξεις του αγώνα στους 18 πύργους ναυαγοσωστών στις παραλίες του Δήμου Ρεθύμνου, ώστε όλοι οι κολυμβητές να φύγουν σώοι και αυλαβείς από τη θάλασσα. Τα μελτέμια δυσχεραίνουν το έργο τους και έτσι όποτε το καλούν οι καιρικές συνθήκες, ακόμα 6 ναυαγοσώστες συνδράμουν στο έργο τους. Το αξιοπρόσεκτο είναι ότι πλέον οι ντόπιοι είναι πιο υπεύθυνοι απέναντι στη θάλασσα και με σημαντική πια ναυαγοσωστική παιδεία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι επισκέπτες από το εξωτερικό είναι ανυπάκουοι στις υποδείξεις των ναυαγοσωστών. Ρεθυμνιώτες, επειδή υπάρχει ένα ναυαγοσωστικό έργο εδώ και 20 χρόνια, είναι ας πούμε εκπαιδευμένοι, ξέρουν τα μέρη όπου υπάρχουν επικίνδυνα ρεύματα και έχουν πλέον δεθεί με το ναυαγοσωστικό έργο. Ακούνε τους ναυαγοσώστες και έχουν μια παιδεία. Ο ξένος τώρα που έρχεται εδώ πέρα είναι ένα μεγάλο θέμα. Άλλοι ακούνε, δηλαδή έχουν παιδεία από τον τόπο τους να ακούν τους ναυαγοσώστες, να κοιτάνε τις επινακίδες όπου υπάρχουν γαλάζιες σημείες, να κάνουν ενημέρωση. Και είναι και ανθρώποι που αψηφούν, φτάνουν σε σημείο να διαπληκτιστούν και με ναυαγοσώστες, γιατί θέλουν να κάνουν αυτό που νομίζουν. Το ανεκδίκητο ωστόσο που παρατηρείται είναι να κολυμπούν στα νερά του λιμανιού της πόλης του Ρεθύμνου και παρά τις προειδοποιητικές πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί, πράγμα επικίνδυνο τόσο από υγειονομικής πλευράς όσο και λόγω των διερχόμενων πλεούμενων. Είναι στο χέρι του κάθε ενός, δεν μπορεί να κυνηγάει το λιμεναρχείο Ρεθύμνης σε κανένας φορέας κάποιον, ας πούμε, ότι να εισέλθει μέσα σε αυτά τα νερά. Το βλέπουμε κι εμείς, το λιμεναρχείο από ό,τι βλέπω κάνει τις προσπάθειές τους. Φέτος το λιμεναρχείο, να ξέρετε, από ό,τι βλέπουμε, έχει μεγάλες αρμοδιότητες με τον κόσμο αυτό που υπάρχει. Οπότε τι να πούμε, να είναι από κάθε τουρίστα και κάθε Έλληνα από πίσω ένας κατασταλτικός μηχανισμός, είναι λίγο δύσκολο. Η ναυαγοσωστική περίοδος πανελλαδικά έχει αυξηθεί κατά ένα μήνα και θα ολοκληρωθεί συμπεριλαμβάνοντας και τον μήνα Σεπτέμβριο, ενώ σε επίπεδο Μητροπολιτικού Δήμου του Ρεθύμνου οι ναυαγοσώστες θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου. Προσοχή στις σημαίες που υποδεικνύουν αν είναι ασφαλής ή όχι η κολύμβηση και στην κατανάλωση φαγητού και αλκοόλ. Φέτος η σεζόν άλλαξε ο νόμος, δεν θα είναι μέχρι τέλη Αυγούστου, είναι και ο Σεπτέμβρης, θα υπάρχει υποχρεωτική ναυαγοσωστική κάλυψη. Άρα οι ναυαγοσώστες εδώ πέρα στο Δήμο Ρεθύμνης όμως θα είναι μέχρι 10 Οκτώβρη. Οπότε θα είμαστε κάτω, θα μιλάμε στον κόσμο, θα λέγαμε στον κόσμο τώρα να προσέχει λίγο το μεσημέρι, να μην εκτίθεται πολύ στον ήλιο και αν είναι εκτίθεται να βάζει τα αντιλιακά του, να προσέχει πολύ με το φαγητό, μην εισέλθετε στο νερό αν δεν έχουν περάσει 3 ώρες από ένα κανονικό γεύμα και να ακούει, όπως το έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, να ακούνε τις οδηγίες του ναυαγοσώστη και να κοιτάνε και τις πινακίδες. Δόξα τω Θεώ, όλη η παραλία εδώ είναι οργανωμένη, όλοι οι επιχειρηματίες έχουν πινακίδες, έχει ο Δήμος, έχουμε εμείς ναυαγοσώστες.